Ο Κώστας ο Καραλάμπους, ο σκηνοθέτης, μαζί με τον Σάββατο Πασχαλίδη, τον σκηνογράφο. Κάναμε μια παρέα εδώ, με κάποια μεζεδάκια, τότε λειτουργούσε ακόμα το καφενείο. Και με ρωτήσανε και τους έκανα μια περιήγηση στην περιοχή τους. Πήγα σε διάφορα σημεία, στα πανοπερβολάκια, σε σπηλιές, σε χέρσα κομμάτια, στον Μπέζιλο, πέρα εδώ, θα δεξιά και αριστερά. Τους άρεσε, εντυπωσιάστηκαν από την περιοχή και από το περιβάλλον και τέριαζε προφανώς και στο τι ήθελα να αποδώσει ο σκηνοθέτης. Και έτσι το αποφασίσανε και του έκανα τα κονέ που χρειάστηκε για να μπορέσει να προχωρήσει το κομμάτι που χρειάζεται για να για τελειώσουν τα γυρίσματα, γιατί τα τελευταία γυρίσματα, την τελική μάχη του καπετάν Μιχάλη εδώ είναι στα Περβολάκια. Με τους Τούρκους. Ναι, με τους Τούρκους και το θάνατο του καπετάν Μιχάλη. Ωστόσο βέβαια, εγώ όταν το είδα, να το πω και αυτό, όταν το είδα το έργο, στεναχωρήθηκα λίγο γιατί είδα πολλές σκηνές κομμένες. Αλλά ήταν μια πολύ καλή εμπειρία, τους εξυπηρετήσαμε με το σχολείο εδώ σαν βεστιάριο για να μπορέσουν να αλλάζουν κουστούμια οι ηθοποιοί κτλ. Το γύρισμα έγινε στον Πέζουλα. Πέζουλα και εδώ από πάνω που βγαίνουν τα Μανούσα, στην Κοπράνα, όπως τα λέμε, Λετούρενα. Ο Τζέρα. Αυτά. Κοπράνα είναι εδώ πάνω από την εκκλησία. Όχι, εδώ πάνω που μου λέγεις για τα διπλωμάνουσα. Μετά την παιδική χαρά. Δεξιά, από την εκκλησία δεξιά και μετά πάλι δεξιά σε ένα μισοκάκι. Νικό, σωματώ. Ναι, ναι.